μακριά. Δίκα μου ομάδα είναι τούτο, με δώσουν η πατρία. My name is Elsa Sundsvall. I come from Norway, from the north of Norway, Tromsø. Λέγεται Elsa, έρχεται από την Νορβηγία, από βόρειο Νορβηγία, ένα μέρος που λέγεται Τρούμσε. 35 years ago I went to Greece first time. Έχει έρθει εδώ και 35 χρόνια, ήρθε τότε πρώτη φορά, πριν 35 χρόνια στη Σιτία. And I fell in love with Greek dances. Την ενδιαφέρουν οι ελληνικοί χοροί. I came back to Oslo where I was a student and I met Yorgos as my first dance teacher. Επέστρεψε στο Όσλο και εκεί γνώρισε τον Γιώργο, τον πρώτο της δάσκαλο, χοροδιδάσκαλο. I started to dance in his group and when I finished as a student moving up to the north of Norway, I started my own group there. Ξεκίνησε τότε χορό. Μετά από κάποια χρόνια ξεκίνησε η ίδια το δικό της group χορού. And since 1980 I came every year to Sitia to visit Yorgos and to have a holiday here and to dance Greek dances. Από το 1990 λοιπόν έρχεται σε τακτικά διαστήματα στην Ελλάδα για να συνδυάσει διακοπές και χορό με τον κύριο Γιώργο. And when my group was 10 years old, we had an anniversary here in Sitia, dancing with Yorgos. Όταν το δικό της group συμπλήρωσε 10 έτη, ήρθανε και κάνανε εδώ, το γιορτάσανε εδώ στη Σιτία με τον Γιώργο. And every 5 years we did that until last year. Κάθε 5 χρόνια έρχονται για να το επαναλάβουν. And now we come every year. Τα τελευταία χρόνια έρχονται κάθε χρόνο γιατί τους αρέσει πάρα πολύ. And since the first time, many Norwegian and Swedish groups have joined us and doing the same, coming to see Yorgos and having dance courses here in Sitia. Ο Γιώργος ξεκίνησε αυτό εδώ και πολλοί Νορβηγοί και Σουηδοί εμπνευστήκανε από τον Γιώργο και ξεκινήσανε τα δικά τους group. And we like Sitia very much because it's a very nice place to have holiday in with the beach there. Τους αρέσει πάρα πολύ η Σιτία γιατί είναι ιδανικό μέρος για διακοπές, η παραλία, τους αρέσει ο χώρος πάρα πολύ. And here we are mixed with the local people, we participate in all the things that is going on here and we enjoy it very much. Τους αρέσει να συμμετέχουν σε αυτά που γίνονται εδώ, ότι είναι μαζί με τους ντόπιους. Σαφώς δεν έχει τόσο τουρισμό η Σιτία, οπότε τους αρέσει περισσότερο γιατί βλέπουν την παράδοση, τον κόσμο εδώ πώς είναι, τους ενδιαφέρει περισσότερο. Do you believe that something else is missing from Sitia? No, I don't think anything is missing here. I find everything I need. I just wish I could have the direct flight from my town to Sitia. Mm-hmm. I go to Chania now, 4 hours drive with That's the car. A big problem, I think. She says, λέει ότι το μόνο πρόβλημα είναι πώς να έρχονται στη Σιτία, γιατί αναγκάζονται και πάνε ή Χανιά ή Ηράκλειο. Δεν υπάρχει ανταπόκριση και αεροπλάνο το οποίο να έρχεται στη Σιτία από την Νορβηγία και αυτό είναι το μόνο και σοβαρό πρόβλημα που έχουν όλοι οι Σκανδιναβοί, φαντάζομαι.